Ωραία. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Χάσαμε μία μάχη, αλλά δεν έχουμε πει την τελευταία μας λέξη. Με αυτά τα λόγια απάντησε χθες το ερώτημα που τέθηκε στη διάρκεια της εκπομπής Φόρουμ Επικαιρότητας για την ελληνικότητα της φέτας, ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Γραβένων, ο κύριος Βαγγέλης Μανδράκος. Και φυσικά μας έκανε εντύπωση πάρα πολύ που ο κύριος Μανδράκος στήριξε πάρα πολύ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη, ο οποίος, όπως φαίνεται, έχει δημιουργήσει έτσι ένα πρόβλημα στην παράταξή του και γι' αυτό είχαμε και την αποπομπή του από τη θέση του Τομάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας. Πλήρη στήριξη Σιμανδράκου στον Κασαπίδη. Αυτό ναι, ήταν η είδηση, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Σιμανδράκος και ο κύριος Κασαπίδης είναι συνάδελφοι, έχουν την ίδια ειδικότητα, είναι και οι δύο γεωπόνοι, αλλά λοιπόν ήταν πολύ φυσιολογικό να στηριχθεί, άσχετα αν έχουν διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και ιδεολογικές αφετηρίες. Ο κύριος Σιμανδράκος ανήκει στο πατριωτικό αριστερό μέτωπο, ο κύριος Κασαπίδης ανήκει στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό όμως δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Ο κύριος Σιμανδράκος στήριξε ανοιχτά την προσπάθεια που καταβάλει εδώ και πολλά χρόνια για την ελληνικότητα της φέτας ο κύριος Κασαπίδης. Και αυτό είναι προς τιμή του, με δεδομένο το ότι δύσκολα συναντάμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πολιτικές και όχι μόνο υπερβάσεις. Σε αυτό το κλίμα κινήθηκε ο κύριος Σιμανδράκος. Αξίζει να τονίσουμε αυτό που είπε με μεγάλη έμφαση, ότι άσχετα αν χάθηκε μία μάχη, εμείς δεν χάσαμε τον πόλεμο, γιατί θα πρέπει αυτή η απόφαση να επικυρωθεί και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν άφησε και μηνύματα για το τι με λιγενέστερο όσον αφορά ποια θα είναι η στάση των Ελλήνων βουλευτών και δι' της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και όχι μόνο, αλλά μένουμε στο κομμάτι που μας αφορά, όσο αφορά αν θα ψηφίσουν ή όχι να γίνει πράξη η συγκεκριμένη σύμβαση. Με δεδομένο το ότι ο Καναδά σήμερα έχει τη δυνατότητα να ονοματίσει το τυρί του, το λευκό τυρί, Φέτα Καναδά. Αυτό είναι μια αρνητική εξέλιξη, γιατί ο καθένας μας καταλαβαίνει πόσο αποδυναμώνεται η μοναδικότητα της ελληνικής φέτας. Και στέκομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Σιμανδράκος. Αλήθεια, τι θα συνέβαινε αν πρόκειται να μιλούσαμε ότι οι Γάλλοι θα χάναν τη μοναδικότητα του Ροκφόρ? Υπήρχε πιθανότητα να το επιτρέψουν σε καμία περίπτωση. Η Ιταλία την Παρμεζάνα. Μπράβο. Σε διαφορετική περίπτωση όμως, δυστυχώς, στο εσωτερικό της χώρας μας, για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε περίτρανα, ενώ παλαιότερα είχαμε τους τοποτηρητές των Αθηναϊκών Συμφερόντων στην ελληνική περιφέρεια, τώρα έχουμε τους τοποτηρητές των ξένων συμφερόντων, δυστυχώς, στο εσωτερικό της χώρας μας. Πάντως, ναι, αυτό που είπε και πάντως ο κύριος Σιμανδράκος, ότι στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θα έρθει το θέμα της φέτας και ίσως εκεί δούμε, θα έρθει ώστε να υπάρχουν και οι απόψεις των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Μήπως εκεί θα έχουμε και τον κύριο Κασαπίδη στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου για να θέσει τα γεγονότα. Εγώ θέλω να ακούσω διαστόματος των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, νομού Κοζάνης και όχι μόνο της Δυτικής Μακεδονίας, ποια θα είναι η επίσημη θέση του όσον αφορά τη στάση που θα κρατήσουν κατά την ψήφιση τη συγκεκριμένη επικύρωση τη σύμβαση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και του κυρίου Αντωνιάδη όμως, ο οποίος είναι αναπληρωτής του Τομάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε πει ότι ο κύριος Αντωνιάδης είναι στριγμωγμένος στην κυριολεξία στη γωνία, με δεδομένο ότι ο νομός του, η Φλόρινα, είναι ένας νομός κατά κόρον κτηνοτροφικός. Και μην ξεχνάμε ότι εκεί υπάρχουν μεγάλα ζώα, καταλαβαίνεις Δημήτρη τη διάσταση που υπάρχει, και οι κτηνοτρόφοι δεν θα το αφήσουν να περάσει έτσι αν ο κύριος Αντωνιάδης ψηφίσει υπέρ, πράγμα που πράξανε οι συνάδελφοί του ευρωβουλευτές. Μάλιστα. Θα δούμε το σχετικό ρεπορτάζ με τις δηλώσεις του κυρίου Σιμανδράκου συνέχεια, αλλά και φυσικά αυτό το οποίο θα αφήσει εντύπωση, την πλήρη στήριξή του στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κασαπή. Θα τα δούμε στη συνέχεια.